Καλησπέρα σας. Είμαστε Mr. Bright and the Magpie. Και όπως πάντα πίσω από την κάμερα είναι ο Mr. Bright. Καλησπέρα. Δίπλα μου είναι η Ελένη μας. Από Δελφούς, παιδιά. Γεια σας. Μόλις το είπε, ναι, έχουμε έλθει στους Δελφούς, στους αρχαίους Δελφούς. Είναι ένα μέρος που όλοι γνωρίζετε φυσικά. Είναι γνωστό για το μαντίο των Δελφών και για την Κασταλία πηγή. Είχαμε κάνει άλλο ένα vlog, το οποίο ήταν και νύχτα. Αν δεν το έχετε δει, σας βάζω εδώ το σύνδεσμο να πάτε να το δείτε. Είχε πάρα πολύ πλάκα και βασικά ήταν αστεία αυτά που πιάσαμε που λέγανε μεταξύ τους ο κόσμος. Σήμερα θα το πάρουμε διαφορετικά, δεν θα σας πούμε για την ιστορία του μέρους, γιατί είναι κάτι που εννοείται ότι γνωρίζουμε όλοι. Σήμερα θα σας πω περί μαντίων και πυθιών. Όλοι ξέρουμε την πυθία η οποία έδινε τους χρησμούς. Τι λέτε, θέλετε να πάμε να το ερευνήσουμε? Για ελάτε. Το γνωστό γεωπολιμερές εδώ, μάλιστα ενδιαφέρον. Άλλος πολιτισμός αυτός, άλλος στην αρχή που ήταν παλαιοχριστιανικός βυζαντινός. Προχωράμε. Δεν είναι συμπαγής πέτρα και εδώ, τα ίδια, γεωπολιμέρη και εδώ. Άλλη κατασκευή αυτή πάλι, άλλη εποχή. Εδώ μας βγάζει κάτι το βυζαντινό, πιθανότατα. Πάνω σε αρχαία πέτρα βέβαια, γιατί είναι αυτό γεωπολιμερές και αυτό, όπως και όλα τα δίπλα, όλη η περιοχή βεβαίως, είναι γεωπολιμερή. Αυτά που βλέπετε από πίσω μου, όπως καταλαβαίνετε, είναι άλλης εποχής, είναι ρωμαϊκά ή και βυζαντινά ίσως. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη παρέμβαση, βλέπουμε το κλασικό τουβλάκι με τη συγκολητική ουσία και τις πετρούλες. Φυσικά έχουν πάρει και από μινάρια από κίονες, τα έχουν τοποθετήσει από εδώ και από εκεί. Και εννοείται ότι βλέπουμε πάλι το ίδιο αυτό το γεωπολιμερές. Τι να πω, όλα γίνεται μίξ. Χαμός. Ναι. Εδώ. Και πάνω και κάτω, δύο διαφορετικά πράγματα τελείως. Δεν μπορείς να ξέρεις τι έχει συμβεί εδώ με τίποτα. Το κιονόκρανο πίσω μου δεν μου φαίνεται για αρχαιοελληνικό, μου φαίνεται για ρωμαϊκό. Παιδιά, δεν είμαι ειδικός, αλλά νομίζω ότι είναι εύκολο να το καταλάβουμε. Και οι κίονες εδώ μπροστά, όλοι είναι ρωμαϊκοί, δεν είναι αρχαιοελληνικοί. Έχουν αυτό το κλασικό και στρογγυλή την κατασκευή. Χωρίς να γνωρίζω, μου ήρθε έτσι ότι πιθανότατα να ήταν ναός του Δία εδώ. Δεν ξέρω. Να το παίξω και εγώ διαστητικός λίγο. Γεωπολιμέρη εδώ, κοιτάξτε μέσα. Εδώ υπάρχουν δύο διαφορετικές εποχές. Κάτω είναι άλλη, πάνω είναι άλλη. Και πάνω έχουν χαραχτεί αρχαιοελληνικά, φαίνονται τώρα. Παυσανίας, επίησε, Απόλλων. Ό,τι έχουν κάνει, το έχουν κάνει πάνω στο γεωπολιμερές. Τι ανάκατα πράγματα είναι εδώ, ρε παιδιά. Βασιλής του Άργους και χρησιμοποιεί γραφή με το Σι, όπως το Σι το λατινικό. Άλλα ντάλλον κάτω, άλλα ντάλλον πάνω. Κοιτάξτε εδώ. Άλλες πέτρες εκεί, άλλες εδώ, άλλες... Εδώ. Εδώ, κοίτα. Ακριβώς από πίσω μου βλέπουμε τον περίφημο ομφαλό της γης. Υποτίθεται ότι το είχε ρίξει ο ίδιος ο Δίας για να δει πού θα φτιάχνανε το μαντίο των Δελφών και υποτίθεται ότι εκεί που συναντήθηκαν οι δύο αετοί, από εκεί και έπεσε αυτός ο βράχος τέλος πάντων και κατέπεσε εδώ, σε αυτό το σημείο. Οπότε θεωρήθηκε ότι εδώ έπρεπε να χτιστεί το μαντίο των Δελφών. Βέβαια έτσι λέει ο μύθος. Είχε πολύ πλάκα στο vlog που είχαμε κάνει το νυχτερινό που είχε περάσει μια κυριούλα εδώ και έλεγε πω αυτό εδώ λέει είναι το αυγό του δεινοσαύρου και έχουμε μείνει εμείς έτσι άναυδοι. Τώρα τι να πω, καθένας φυσικά ό,τι καταλαβαίνει. Άλλος καταλαβαίνει ο ομφαλός της γης, άλλος καταλαβαίνει μια πέτρα, άλλος καταλαβαίνει το αυγό του δεινοσαύρου. Τέλος πάντων, ας πάμε πιο πάνω που είναι το ιερό του Απόλλωνα και ο θησαύρος των Αθηνών.
Όπως βλέπετε υπάρχουν διάσπαρτα κομμάτια από Κίονες, άλλα αρμαϊκά, άλλα από εδώ, άλλα από εκεί, τοποθετημένα εντελώς τυχαία. Εγώ πιστεύω, όπως το έχω ξαναπεί βέβαια, ότι αυτό γίνεται επίτηδες για να καταστρέφουν την ενέργεια του χώρου και για να σε μπερδεύουν. Και εδώ φαίνεται ξεκάθαρα. Βλέπουμε 800 διαφορετικές εποχές, τοποθετημένα πράγματα τυχαία. Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι θλιβερό από τη μία και από την άλλη, μη σου πω ότι σε τσαντίζει, γιατί ουσιαστικά σου αποκρύπτουν και την ίδια σου την ιστορία και δεν μπορείς να βγάλεις κανένα συμπέρασμα. Προχωράμε. Άλλο ένα παράδειγμα του εντελώς τυχαίου. Όπως βλέπετε υπάρχει ένας κίονας εδώ, όπως να είναι κομμένος, βαλμένος. Κατά την ταπεινή μου άποψη είναι και ψεύτικος, δεν είναι καν αρχαίος. Είναι κάποιο είδους αντίγραφο. Τι να πω. Πραγματικά σου προκαλεί θλίψη. Το κέντρο του κόσμου, έτσι, η Δελφή. Το πιο σημαντικό μέρος των Ελλήνων, των αρχαίων Ελλήνων. Και όχι μόνο. Αυτός είναι ο ναός του Απόλλωνα, ή έστω από ό,τι μας λένε. Τώρα εδώ βλέπουμε κάτι περίεργα πραγματάκια, όπως μια περίεργη επικάλυψη επάνω στις κολόνες, τέλος πάντων στους Κίονες, κάποιες χρωματικές διαφορές, το οποίο εμάς λίγο μας κάνει να σκεφτούμε ότι ίσως να είναι ψεύτικα κι αυτά, ή να έχουν καλύψει τα πραγματικά με κάτι άλλο από πάνω, ή να τα έχουν βάψει. Βέβαια, αυτή, όπως είπα, είναι προσωπική μας άποψη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μαντεία και την μαντική τέχνη, καταρχήν να πούμε ότι εδώ το μέρος, στα πολύ αρχαία χρόνια, ήταν της θεάς Γαίας, η οποία είχε έναν γιο, τον Πίθωνα, τον δράκοντα Πίθωνα, τον οποίο ήρθε και φώνευσε ο Απόλλωνας για να κάνει το μέρος δικό του και να ιδρυθούν ουσιαστικά οι Δελφοί. Γι' αυτό και έγινε ο ναός. Τώρα, άλλοι λένε ότι ήρθε ο ίδιος ο Τροφόνιος. Έχουμε μιλήσει για το Τροφόνιο Μαντείο σε ένα άλλο επεισόδιο. Σας βάζω εδώ το link να πάτε να το δείτε, αν δεν το έχετε δει. Υποτίθεται ότι ήρθε εδώ ο Τροφόνιος και αυτός έφτιαξε όλο αυτό εδώ το μέρος, καθώς και το μαντείο. Άλλοι λένε πάλι ότι ο Απόλλωνας είχε μεταμορφωθεί σε δελφίνη, εξού και δελφή, δελφίνη, δελφής. Και έφερε τους Κρήτες, τους Κρητικούς δηλαδή, και φτιάξαν εδώ αυτό το μέρος. Υποτίθεται ότι είχαν γίνει κάποιες μετρήσεις και ότι οι ειδικοί βρήκαν πως ανέβληζε κάποιο είδους αέριο, κάποιο είδους εθανόλη ας πούμε, το οποίο όταν το εισπνεύσεις, υποτίθεται ότι έρχεσαι σε ένα είδους έκστασης και ότι έχεις παρεστήσεις και αρχίζεις και παραμιλάς. Και αυτό το συνέδεσαν ότι υποτίθεται και η Πυθία ανέπνεε εδώ αυτού του είδους τα αέρια και ερχόταν έτσι σε μία έκσταση και ασκούσε τη μαντική της τέχνη. Εγώ προσωπικά θα πω ότι δεν πιστεύω ότι ήταν το μαντείο εδώ, στο ναό του Απόλλωνα. Σίγουρα θα ήταν ένα πιο κρυφό μέρος και πιο έτσι σκεπασμένο, ίσως σε κάποιο σπήλαιο, γιατί όπως βλέπετε εδώ γύρω-τριγύρω είναι όλα κούφια, υπάρχουν πάρα πολλές τρύπες. Ακριβώς από πίσω μας είναι και το Κορίκιο Άνδρο, βρισκόμαστε στον Παρνασσό. Άλλη μια μαρτυρία λέει ότι ο Πίθωνας έμενε στο Κορίκιο Άνδρο και ότι ήταν υποτίθεται το πιο αρχαίο μαντείο πριν καν γίνουν οι Δελφοί και ότι εκεί γινόταν η μαντική τέχνη. Πιστεύω ότι μέχρι και σήμερα χρησιμοποιείται ως μαντείο το Κορίκιο Άνδρο, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τώρα υποτίθεται ότι η Πυθία, πέρα από τις αναθυμιάσεις, μασούσε φύλλα δάφνης κτλ. Υπήρχε δηλαδή ένα ολόκληρο τελετουργικό πριν δώσει το χρησμό, όπου πήγαινε στην Κασταλία πηγή, θα πάμε να την επισκεφθούμε, καθαριζόταν εσωτερικά και εξωτερικά και μετά ήταν έτοιμη να δώσει τον χρησμό. Φυσικά χρησμοί δεν δίνονταν συνέχεια, δίνονταν συγκεκριμένες εποχές και υποτίθεται ότι κατά τους 3 χειμερινούς μήνες δεν λειτουργούσε το μαντείο, διότι ο Απόλλωνας έφευγε από εδώ και πήγαινε στην υπερβόρεια πατρίδα του. Μετά υπήρχαν και άλλα περίεργα πραγματάκια. Εκτός το ότι πληρώναν αδρά το ιερατείο και την Πυθία για να δώσει τον χρησμό, εννοείται ότι υπήρχαν και θυσίες ζώων,
Οπότε καταλαβαίνετε, πάλι χρειάζονταν λεφτά για να μπορείς να θυσιάζεις. Υπάρχει και μια μαρτυρία ότι κάποιος είχε θυσιάσει 100 άλογα εδώ για να πάρει έναν χρησμό και κάναν κάτι περίεργο. Παίρνανε το ζώο που ήταν για σφυγή, συνήθως ήταν κατσίκα, και την ευρέχανε με παγωμένο νερό. Εάν η κατσίκα άρχιζε να τρέμει, πάνε να πει ότι ήταν ok να δώσει χρησμό η πυθία. Αν η κατσίκα παρόλο το κρύο νερό δεν έτρεμε, δεν κρύωνε, πάει να πει ότι δεν θα μπορούσε να δώσει χρησμό, ότι δεν επιτρέπεται. Φυσικά πολλές φορές την είχαν εξαναγκάσει την πυθία να δώσει χρησμό, παρότι η κατσίκα δεν έτρεμε. Υπάρχει μια θεωρία ή μύθος ότι η πυθία έβγαζε απλά άναρθρες κραυγές και την αμέσως επόμενη μέρα πέθανε. Τώρα μύθος, αλήθεια, ο καθένας ότι καταλαβαίνει φυσικά. Υπήρχαν γενικά και άλλα περίεργα. Εκτός από την μαντεία με τις πυθίες, υπήρχαν και νεκρομαντεία όπου διαβάζανε τα σπλάχνα των ζώων, που σπάνε τέλος πάντων, προς τιμή του Θεού. Υπήρχε η κληρομαντεία και άλλα πολλά φυσικά. Το πιο παράξενο είναι πάντως ότι το μέρος είναι όλο κούφιο. Όπως μας είχε πει και ο Παππούλης στο προηγούμενο επεισόδιο με το τροφόνιο, υπάρχουν σύραγγες οι οποίες ενώνουν από την Κρία στην Λιβαδιά στο τροφόνιο και φτάνουν μέχρι εδώ και ένας Θεός ξέρει πού αλλού πηγαίνουν. Αυτό και μόνο η παρατήρηση σε βάζει σε σκέψεις, διότι μόνο έτσι μπορεί κανείς να βρει την αλήθεια. Εγώ θα γίνω ισοπεδωτής της κατάστασης, έτσι. Έχω δει αρκετά πράγματα τα οποία με κάνουν να πιστεύω ότι τα περισσότερα αρχεία αυτού του μέρους αφενός είναι ανακατεμένα, δεν ξέρει κανείς τι γίνεται, αφετέρου μπορεί να είναι και ψεύτικα. Λοιπόν, βλέπουμε τις πέτρες της βάσης του ναού του Απόλλωνος. Έχει φύγει μια φλούδα από δύο κύονες. Οι κύονες καταρχήν είναι συντεθεμένοι, δεν είναι ενιαίοι, είναι προφανώς αναστηλωμένοι, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Η βάση του ναού είναι τελείως διαφορετική, δεν έχει καμία σχέση με τους κύονες. Είναι άλλης εποχής, δεν έχει κατασκευαστεί από τον ίδιο πολιτισμό. Αν όντως είναι κατασκευασμένα από κάποιο πολιτισμό οι κύονες αυτοί και δεν είναι κατασκευασμένοι από τους αρχαιολόγους ή αυτούς που ήθελαν να αλλοιώσουν το μέρος αυτό. Και έλατε να δείτε κάτι. Έχει φύγει φλούδα από εδώ. Βλέπετε? Και φαίνεται τον μπετό από μέσα. Αν είναι μπετό, δεν ξέρουμε. Το βλέπετε? Αυτό θεωρούμε ότι είναι τσιμεντένια κατασκευή πρόσφατη, σαράμπα, ναι. Δεν ξέρουμε τι είναι αληθινό σε αυτό το μέρος και τι όχι. Αυτή είναι η προσωπική μας άποψη, παιδιά. Είπαμε, όποιος θέλει το πιστεύει. Πρέπει να έρθετε εδώ για να δείτε με τα μάτια σας. Εγώ αναρωτιέμαι, παιδιά, με αυτά που βλέπω. Δεν δέχομαι τίποτα, τα αμφισβητώ όλα αυτή τη στιγμή. Προσωπική άποψη, πάντα, ε. Όπως έχουμε πει, πάντα στα μαντεία από κάτω υπήρχε τάφος. Και αν και εφόσον υπήρχε εδώ μαντείο, σίγουρα θα υπήρχε τάφος ή μήπως τάφη. Τώρα η συμβατική ιστορία λέει ότι γύρω-τριγύρω έχουν ανακαλυφθεί πάρα πολλοί τάφοι μυκηναϊκής εποχής. Αυτό σημαίνει ότι πάλι έχουμε επισκεφθεί τάφους και ότι η ενέργεια εδώ του μέρους είναι αρκετά παράξενη. Ναοί σίγουρα υπήρχαν. Υπάρχει και της Αθηνάς της Προνοίας, λίγο πιο κάτω. Αλλά είναι πολύ παράξενο ότι πάλι βρίσκουμε τάφους. Το θέμα είναι ότι δεν γνωρίζουμε τι έχει γίνει εδώ μέσα, τι ήταν τελικά αυτός ο χώρος, πώς τον χρησιμοποιούσαν, ήταν πάλι νεκρόπολης όπου υπήρχε το μαντείο και δίναν απλά τους χρησμούς. Έμπαινες μέσα στα έγκατα, μέσα από σύραγγες και έβγαινες στον άλλο κόσμο που ήταν οι ζωντανοί. Τι να πω, δηλαδή είναι απίστευτα μπερδεμένα τα πράγματα. Τα συμπεράσματα όπως πάντα δικά σας. Το ανάθημα του κρατερού. Αυτό αναγράφει η ταμπέλα, αυτό λέμε. Το παράξενο ποιο είναι? Δεν υπάρχει κανένα παράθυρο. Εκεί υπάρχει ένα άνοιγμα, το οποίο δεν φαίνεται να είναι παράθυρο, ρε παιδιά. Θα πάμε πιο κοντά να το δούμε, αλλά υπάρχει μια πορτούλα εκεί, αν είναι πόρτα αυτή, γιατί τη βλέπουμε ότι είναι πολύ λίγες οι πέτρες, οπότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υπήρχε πόρτα. Άνοιξε το χέρι σου. Αχούτο! Πασχαλίτσα. Άστε να τα πετάξει τώρα. Αλλά σκεφτείτε. Τι μέρος θα μπορούσε να έχει μια τέτοια πόρτα, αν όχι ένας τάφος? Κοιτάξτε πόσο στενή είναι η πόρτα. Και αυτό εγώ δεν πιστεύω ότι είναι παράθυρο. Απλά είναι πέτρες οι οποίες λείπουν. Εγώ πιστεύω ότι αυτό ήταν ταφικό μνημείο, παιδιά. Μοιάζει πολύ με τώρα μνούντα. Έτσι, αυτό ήθελα να πω. Συνεχίζουμε στο μουσείο.
βρήκαμε κάτι σαν γούρνα πάλι που κυλούσε κάποιο είδους υδρό μέσα. Όπως και στο Αμφιαράιο που υποτίθεται ότι πίνανε οι πορείες. Τώρα τι πίνανε, γάλα, αίματα. Κανείς δεν ξέρει, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον ότι υπάρχει και εδώ. Να και ένας τάφος πάλι. Τι σας έλεγα. Έχουμε έρθει στο Μουσείο των Δελφών και βλέπουμε αυτά που λίγο πολύ που έχουμε δει και στις Μυκήνες. Κοιτάξτε, τα κοιναϊκά ειδόλια. Με τα τέρατα κτλ. Κτλ. Ο τρίποδας των γεωμετρικών χρόνων. Εδώ είναι ένας τρίποδας που εκεί μέσα καίγανε διάφορα, μωρέ, για την μαντική τέχνη, για την πυθία. Μάλιστα. Δρύπας. Υποτίθεται ότι ήταν κολλημένα πάνω στο τρίποδα. Χάλκινη αναθηματική ασπίδα. Πρόσεξε, κοίτα πόσο μεγάλη είναι. Είναι τεράστια. Δεν σου φαίνεται ότι είναι μεγάλη. Τεράστια, λοιπόν. Για άνθρωπο κανονικό είναι αυτή, ξέρω εγώ. Είναι λίγο μεγαλύτερο, δεν είναι. Ξέρεις, αυτή καθόντουσα κάτω και καλυμπόντουσα. Δεν ξέρω αν ήταν, ναι, ναι. Αναθηματικά όπλα. Αναθηματική στήλη με την σφίγγα. Την είχαν δωρήσει οι Ναξιώτες. Αυτό υποτίθεται ότι ήταν μπροστά με το που έμπαινε στο χώρο των Δελφών. Θησαυρός των Συφνίων. Νότια Ζωφόρο. Αυτή είναι η κούρη. Αυτή είναι η κούρη, έτσι. Είχαν βρεθεί, υποτίθεται, στο Άργος που τους χάρισε την αιωνιότητα η Ήρα. Τα αδέρφια, έτσι. Ναι. Ήταν το κεφάλι του πορεία. Πούντος. Πούντος. Κάτος. Μπράβο, αυτό που είχες βάλει. Ναι. Ο πορείας. Με το χαρακτηριστικό του το μουσάκι από κάτω από το πηγούνι του. Ο πορείας. Επιτέλους βρήκαμε ένα κεφάλι. Δεν θα λείπει το σώμα. Σα θυμιατό ήταν αυτό, βέβαια. Μπορεί να το χρησιμοποιούσαν. Να τόσο πορείας. Τον είδες. Τέλειος. Αυτός είναι υποτίθεται ο όμφαλος της γης και υποτίθεται ότι αυτά γύρω-γύρω είναι κάτι σαν αλυσίδες. Άλλοι λένε ότι είναι το DNA, άλλοι λένε ότι είναι και το ηχόρ που ρέει στις πλεύες των αρχαίων θεών και των Ελλήνων. Αν είναι αληθινό, βέβαια. Αν είναι αληθινό, βεβαίως. Πορείας που στέκεται όρθιος. Και αυτό είναι από τα ρωμαϊκά χρόνια, έτσι υποτίθεται. Φωνεύει τον πορεία. Κάτι κρατάει ο άλλος, προσπαθεί μάλλον να τον φωνεύσει. Αχι, ο ηνίοχος. Όχι, ο Αντίνος είναι το καλύτερο. Τα παιδιά δεν ξέρουμε ποιο είναι το καλύτερο. Μόλις βγήκαμε από το μουσείο και η Ελένη έκανε μια φοβερή παρατήρηση. Δεν πήγαμε στο θέατρο πιο πάνω, αλλά κοιτάξτε η Ελένη τι είδε. Σας φαίνονται γιαθρόνοι, μήπως, για δείτε. Σαν αυτούς που είχαμε δει και στο Αμφιαράιο και γενικά που τους βλέπουμε παντού. Απλά τους έχουμε μετακινήσει. Τους έχουμε μετακινήσει ακριβώς. Τους έχουν φέρει για ντεκόρ εδώ πέρα. Απίστευτο. Και είναι δύο από τους πέντε θρόνους, έτσι. Μόλις φύγαμε από τον αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο των Δελφών και έχουμε έλθει λίγο πιο κάτω. Αυτό από πίσω μου είναι η Κασταλία Πηγή, φημισμένη, από όπου σας είπα ερχόταν η Πυθία και έκανε τον εξαγνισμό της πριν να δώσει τον χρησμό. Φυσικά έρχονταν και αυτοί που θέλαν να λάβουν τον χρησμό και πίνανε ή πλένονταν. Όπως βλέπετε εδώ υπάρχει αυτή η γούρνα έτσι, που είναι σαν δεξαμενή, όπου κατέβαιναν από τα σκαλάκια οι ενδιαφερόμενοι και κάνανε το τελετουργικό τους μπάνιο. Φυσικά τώρα λόγω της διάβρωσης έχουν εκτρέψει την ροή του νερού, όπως βλέπετε οδηγεί εδώ σε ένα φρέαρ. Φανταστείτε ότι αυτό το νερό έμπαινε εδώ πέρα και γέμιζε. Επίσης έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον κάποιες γούβες που είναι στους βράχους, λαξευμένες. Εκεί μέσα ήταν τα εγκυμητήρια. Τα εγκυμητήρια τα χρησιμοποιούσαν είτε για μαντικούς σκοπούς, είτε για ίαση. Δηλαδή, ερχόταν ο ενδιαφερόμενος ή ο ασθενής, περνούσε το βράδυ του μέσα στο εγκυμητήριο και αναλόγως το τι όνειρο έβλεπε, εξού και η ονειρομαντία, λάμβανε έτσι και τον χρησμό ή εάν έβλεπε τον Ασκληπιό ή κάποιον πορεία ή κάποιο τέλος πάντων θεραπευτικό ζώο, έτσι και γινόταν καλά, δηλαδή ξυπνούσε την επομένη και ήταν υγιής. Ωστόσο, εγώ πιστεύω ότι το συγκεκριμένο μέρος είναι αρκετά στοιχειωμένο, ας πούμε. Δεν ήταν και λίγες οι φορές που είχα έλθει βράδυ και είχα δει κάτι σαν οπτασίες εδώ να περιφέρονται.
Φυσικά δεν χρειάζεται να το δέσετε ότι ντε και καλά εδώ περιφέρονται νεράιδες τη νύχτα, έτσι. Δεν πάει να πει ότι επειδή το είδα εγώ θα το δει ο καθένας και δεν πάει να πει και ότι όντως υπάρχουν, έτσι. Τώρα θα με πείτε όνειρο παρμένη. It's okay. Παιδιά, ειλικρινά αυτό που μου έβγαλε εμένα το μουσείο ήταν πίκρα. Στεναχώρια, γιατί ακόμα και αν τα εκθέματα ήταν αληθινά, εγώ έχω πλέον τόση πίκρα και τόση αμφισβήτηση μέσα μου για όλα αυτά που είδα στον αρχαιολογικό χώρο, που δεν μπορώ να τα εκλάβω ως αληθινά. Και εσύ είναι αληθινά. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε πώς το λέω. Είναι αγανάκτηση αν αυτός ο τόπος ποτέ δει άσπρη ημέρα. Κρίμα γιατί η ιστορία που μας λένε για μια ακόμα φορά σήμερα αποδείχθηκε ότι είναι ψεύτικη. Για εμάς τουλάχιστον, έτσι. Άλλο να διαβάζετε τα βιβλία, τις ιστορίες και άλλο να έρθετε εδώ. Πολύ πιο μπερδεμένη κατάσταση. Δεν μπορούμε να βρούμε άκρη για το τι έγινε, πότε έγινε. Προσπαθούμε να βρούμε μια απάντηση, μια αλήθεια. Αν μπορεί κάτι τέτοιο να είναι εφικτό. Σφίζει από ενέργεια ο τόπος των Δελφών. Όσοι δεν έρχεται έρθει, ελάτε το συντομότερο. Εμένα αυτό που με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν το μουσείο. Τα ευρήματα που εκθέτουν μέσα και πιο πολύ μου άρεσε το άγαλμα του Ηνίωχου. Μου έβγαλε μια συγκίνηση, δεν ξέρω γιατί, είναι φοβερό. Από παραφυσικής πλευράς πώς το νιώθεις? Ότι κρύβουν πολλά. Ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία θέλουν να βγουν στην επιφάνεια και δεν μπορούν, παιδιά. Εντάξει, υπάρχουν ενεργειακά μπλοκαρίσματα στο χώρο. Ίσως αυτό το μπλοκάρισμα να έρχεται και από τη μετακίνηση των εκθεμάτων που περιέχονται στον αρχαιολογικό χώρο. Γενικότερα δεν ξέρουμε τι προϋπήρξε να έχουμε την κανονική και πλήρη εικόνα. Οτιδήποτε έχει σχέση με τα κανονικά αρχαία και όχι με αυτά που θέλουν να μας δείχνουν ή τα παραποιημένα. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ σαν Ελένη. Τώρα ο καθένας μπορεί να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα φυσικά. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος, αξίζει να τον επισκεφτείτε, είτε έρθετε μέρα είτε το πετύχετε νύχτα. Έχει την δικιά του δόνηση, επειδή τον επισκέπτονται πάρα πολλά άτομα. Είναι λίγο δύσκολο να φουγκραστείς έτσι τις δονήσεις κτλ. Αυτό ήταν λοιπόν το vlog για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να το βρήκατε επικοδομητικό. Μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας και να πατάτε το notification bell για να μην χάνετε κανένα βιντεάκι μας. Είστε επανειδήν και τσάου!